Γεια σας φίλες και φίλοι για ένα ακόμα συναρπαστικό θέμα. Ημερομηνία γέννησης λοιπόν και μοιραία γεγονότα. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα, ακούστε λίγο την εισαγωγή, θα προχωρήσουμε μετά αμέσως στην ανάλυση. Δύο πράγματα όμως έχω να πω, για να βάλω και λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Όταν μιλάμε μοιραία γεγονότα, οι περισσότεροι ψηφίσατε και στο κανάλι μου ότι ένα μοιραίο γεγονό, μάλλον αυτά που συμβαίνουν με ανθρώπους κτλ. Είναι μοιραία γεγονότα. Και ένα μικρό ποσοστό είπε ότι ξέρω εγώ είναι θέμα τύχης ή αποφάσεων και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ένα πλαίσιο, να τα δούμε κατευθείαν στο θέμα, δεν θα πλαγιάσω, δηλαδή δεν θα μεγαλώσω την κουβέντα και να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή υπήρχε και ένα ερώτημα από έναν φίλο, λέει, μα αυτό που συνέβη στα Τέμπη δεν ήταν μοιραίο, ήταν τυχαίο. Δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία και σε μια τέτοια συζήτηση, παρόλο που έχω απαντήσεις και παρόλο που ξέρω ότι περίπου τι έχει γίνει και είναι πολύ πιο δραματικό και πιο σκοτεινό από ό,τι νομίζουμε ότι είναι, μένω εκεί. Εντάξει. Και δεν το εξετάζω με θέμα αποδείξεων, είναι με άλλα κομμάτια. Μένουμε εκεί. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο σε αυτό. Όταν όμως μιλάμε σε αυτήν την ανάλυση που θα κάνουμε, δεν θα πάμε να δούμε τόσο τραγικές καταστάσεις. Ναι, μπορεί να βγει εδώ στην ανάλυση που θα κάνουμε και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν φύγει, να μην είναι πλέον στη ζωή κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι όμως. Εντάξει. Όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα, κάτι υπάρχει από πίσω. Ναι, είναι και θέμα αποφάσεων, είναι και θέμα επιλογών, είναι και θέμα ίσως και κάποιων άλλων καταστάσεων και σκοτεινών δυνάμεων των οποίων δεν τα γνωρίζουμε. Και ίσως να μην τα μάθουμε και ποτέ. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό και είναι και λυπηρό και είναι από τα πολύ λυπηρά γεγονότα και ας αφήσουμε αυτές τις ψυχές που μας άφησαν όμως μια αποστολή. Όταν φεύγουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι από κοντά μας, μας αφήνουν πάντα μια αποστολή. Πέρα από το να τους θυμόμαστε και να τους αγαπούμε, μας αφήνουν μια αποστολή, ένα σκοπό ζωής. Να βοηθήσουμε τους άλλους ανθρώπους, να βοηθήσουμε να μην ξαναγίνει ό,τι είναι να ξαναγίνει, μιλάω γενικά έτσι, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Γιατί μην νομίζετε, είναι ένα γεγονός αυτό που έγινε που πήρε πάρα πολύ, πώς το λένε, ένταση και προσοχή και λογικό είναι, όμως καθημερινά το τι συμβαίνει από αδικίες και από δυστυχήματα και από ατυχίες και τα λοιπά δεν λέγεται. Και μας άφησαν λοιπόν να το πω έτσι να επανέλθω μια αποστολή να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Και είναι στο χέρι μας, συλλογικά, όλοι έχουμε την ευθύνη, όχι μόνο στη μνήμη τους, αλλά και στην αποστολή αυτών των ψυχών που μας άφησαν να κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο. Θα σας πω. Λέμε για αποστολή. Αποστολή έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια αποστολή στη ζωή. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι η αποστολή μας είναι να βγάλουμε πολλά χρήματα. Όχι, αυτό είναι η διαδικασία. Αυτό είναι ένας στόχος που έχουμε. Ο σκοπός μας, έχουμε ένα σκοπό στη ζωή, μια αποστολή, ένα δρόμο να διανύσουμε, τι θέλει η ψυχή κτλ. Ως άνθρωποι, για να τα βάλουμε λοιπόν σε ένα πλαίσιο, είμαστε άνθρωποι που ελκύουμε καταστάσεις. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι, καρμικοί νόμοι, υπάρχουν νόμοι που είναι σε αυτή τη διάσταση του νομικού πλαισίου, υπάρχουν κοινωνικοί νόμοι, υπάρχουν και άγραφοι νόμοι, έτσι. Και υπάρχουν και ηθικοί νόμοι κτλ. Υπάρχουν κανόνες. Ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο υπάρχουν κανόνες. Αν παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, εγώ σκοτώσω κάποιον, να πω για τον εαυτό μου. Αργά ή γρήγορα, όσο τέλειο και αν είναι το έγκλημα, θα τιμωρηθώ ή μάλλον θα επέλθει η δικαιοσύνη. Μπορεί να μην είστε εσείς παρόντες για να το βιώσετε και να το ζήσετε, γιατί εγώ μπορεί, αν δεν μπω φυλακή, μπορεί τότε το σύστημα, το καρμικό, να το εξορροπήσει με κάποιον άλλον τρόπο. Αυτό να το θυμάστε. Μπορεί να το γνωρίζουμε, αλλά πάντα θα αποδοθεί η δικαιοσύνη ό,τι και να γίνει. Απλά δεν τα γνωρίζουμε πολλές φορές και δεν γνωρίζουμε ποιο τρόπο έρχεται το κάρμα και μπορεί να περάσει και αρκετά χρόνια να έλθει και να δώσει τη δική του ετοιμιγορία. Πάμε τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι όλοι έχουμε σκοπό. Όλοι έχουμε μια αποστολή στη ζωή μας. Έχουμε ελεύθερη βούληση και η ελεύθερη βούληση υπάρχει μια παρεξήγηση. Η ελεύθερη βούληση θα σας πω μόνο δύο στοιχεία για να μην πλατιάσουμε. Το πρώτο στοιχείο είναι, σύμφωνα με τους Πυθαγόρους μας και έχω κάνει και αριθμολογία, αυτό είχε υποθεί εδώ και από τους αρχαίους Έλληνες τέλος πάντων, που πολύ πολύ σύντομα να σας πω τι γίνεται, η ψυχή έρχεται μπροστά, μπροστά της σαν ταινία μαζί με έναν προφήτη, ο προφήτης κάθεται μαζί με την ψυχή και της δείχνει σαν να κάνει ένα έτσι, πώς το λένε, πώς είναι στο iPad που κάνουμε και να περνάνε από οι ζωές και μόνο μια φορά θα επιλέξει. Αυτό λέγεται ελεύθερη βούληση. Αυτό που θα επιλέξει μπορεί να είναι δραματικό, μπορεί να είναι
Μπορεί να είναι με δόξα, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί να είναι και με δύσκολο τέλος. Εντάξει. Αφού το επιλέξει ελεύθερα λοιπόν η ψυχή, έρχεται, ενσαρκώνεται σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διάσταση και στη συνέχεια αρχίζει και κάνει μία σειρά επιλογών σύμφωνα με αυτά που ελκύει κιόλας. Ελκύουμε καταστάσεις, ελκύουμε ανθρώπους. Εμείς σαν άνθρωποι ελκύουμε κάποιες καταστάσεις. Γιατί κάποιοι άλλοι ελκύουν θετικές καταστάσεις, γιατί άλλοι είναι πιο τυχεροί σε ένα τομέα και άτυχοι στον άλλο. Μπορεί ένας να είναι πολύ τυχερός στα λεφτά και να είναι πολύ άτυχος στον έρωτα. Ή το αντίθετο, κάποιος να είναι πολύ τυχερός στον έρωτα και άτυχος. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ τώρα να σας πω κάτι. Στην ελεύθερη βούληση, εδώ σε αυτή τη διάσταση. Η ελεύθερη βούληση, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι γνωρίζω ποιο είναι το κακό, αλλά πάντα επιλέγω το θετικό. Επιλέγω πάντα το θετικό, επιλέγω το δρόμο της αρετής και όχι της κακίας. Επιλέγω λοιπόν, αυτή είναι η ελεύθερη βούληση, διότι μην νομίζω ότι η ελεύθερη βούληση είναι ότι έχω μπροστά μου 40 επιλογές και μπορώ να κάνω τα πάντα. Η ελεύθερη βούληση είναι ναι όταν γνωρίζω ότι κάποιος έχει ανάγκη να μην τον εκμεταλλευτώ. Όταν έρχεται, ας πούμε, λέμε τώρα, είμαι, ξέρω εγώ, σε ένα επάγγελμα ή οτιδήποτε, έρχεται, γνωρίζω την ανάγκη του, δεν θα πατήσω πάνω στην ανάγκη του, αλλά του φερθώ ανθρώπινα και δίκαια και θα το αντιμετωπίσω σαν ένα πλάσμα το οποίο υποφέρει εκείνη τη στιγμή. Π.χ., γιατί μου έχει τύχει εμένα, έτσι, πας σε ένα γιατρό, ο οποίος πάνω στην ανάγκη, λέω τώρα γενικά, έτσι, και σε εκμεταλλεύεται και σου λέει διάφορες βλακίες. Αυτό συμβαίνει σε όλα βέβαια τα επαγγέλματα, όχι όμως από όλους τους ανθρώπους. Γνωρίζοντας όμως ότι μπορείς να το κάνεις, δεν το κάνεις. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση. Και μετά τι γίνεται. Όταν ξέρεις και έχεις επίγνωση για τον άλλον, τον κοροϊδεύεις, έτσι, και τον αδικείς, σημαίνει ότι θα τιμωρηθείς. Ναι, και με τρόπο πολλές φορές πολύ απροσδόκητο και απότομο και δύσκολο. Ό,τι και να είναι αυτό. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σκοπό έχουμε. Και τα πράγματα έχουν και την έννοια του μοιραίου, διότι το μοιραίο πολλές φορές στη ζωή μας, ας μιλήσουμε για έναν έρωτα, να μην πάμε σε δύσκολα θέματα τώρα, για έναν έρωτα ας το πούμε, είναι γιατί εσύ κόλλησες με έναν άνθρωπο, τι είναι αυτό που σου έκανε κλικ και ενώ ήξερες μέσα σου ότι σε οδηγεί στην καταστροφή ας το πούμε σε αυτή τη σχέση, πήγες όμως. Γιατί αυτή η ροκ κατάσταση που ο ίδιος ήταν, ξέρω, ο άντρας αυτός, ο ροκ, ο έτσι, ο ελεύθερος, ο δυνατός, πώς το λένε, ότι έχει εμπειρίες, γνωρίζω, κάνω, ενώ ήξερες ότι θα πήγαινες στην καταστροφή, γιατί επέλεξες να πας μαζί του. Ίσως γιατί δεν θες να πας με τον άλλον, ο οποίος ήταν βαρέτος. Ναι, είναι και αυτό μια έννοια, γιατί και αυτό είναι μια απάντηση. Εντάξει. Διότι η ψυχή μας, το μυαλό μας, προσέξτε, εμείς ελκύουμε ανθρώπους, αλλά μετά έχουμε την ελεύθερη βέβαια βούληση και την επιλογή αν θα πάμε μαζί ή όχι. Θα σκεφτούμε λογικά ή θα σκεφτούμε παρορμητικά. Και εκεί γίνεται που γίνεται μετά το μεγάλο μπέρδεμα. Τι να σκεφτούμε, τη λογική πρακτικά ή να σκεφτούμε το συνέστημα. Ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι ο καθένας μας. Άλλος είναι περισσότερο ευαίσθητος, άλλος έχει περισσότερη καρδιά, άλλος είναι περισσότερο λογικός, άλλος είναι πρακτικός, άλλος είναι μόνος του, δεν θέλει σχέσεις. Ναι, υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Εντάξει λοιπόν. Οπότε όλα αυτά έρχονται και δένουν. Θα πάμε όμως να κάνουμε το εξής. Θα πάμε να ρίξουμε τώρα και να κάνουμε την ανάλυση μας και να δούμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω εδώ αυτό το οποίο έχω κρατήσει και εγώ ένα λεπτό σαν σημείωση, διότι εδώ κάνουμε σωστές δουλειές. Αυτό τώρα, φίλες και φίλοι, που θα δούμε είναι το εξής. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι κάτι πολύ απλό. Ημερομηνία γέννησης. Δώστε σημασία. Ημερομηνία γέννησης. Όλη ημερομηνία. Πότε γεννήθηκες? 20 12, ας πούμε, αυτή του 2000. Τι κάνεις? Παίρνεις τους αριθμούς έναν προς ένα της ημερομηνίας γέννησης και τους κάνεις μόνο αριθμό. Οι αριθμοί είναι από το 1 μέχρι και το 9. Αν βρεις 11, 22, 33, 44, 55 ή τριπλό ή δεν ξέρω τι άλλο, θα τον κάνεις μόνο αριθμό. Παίρνεις κομπιουτεράκι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα ψηφία μεταξύ τους ένα προς ένα, κάνεις πρόσθεση. 1 και 2, έτσι και 3 και 5 και 1 και 6 και 7 και 0 και δεν ξέρω τι άλλο. Αν δυσκολεύεσαι, μπες στο site μου, akastaro.gr, εκεί μπορείς να κάνεις το πλήρες αριθμολογικό προφίλ, να στα βγάλει όλα, να σε κατευθείαν και να σου πει και 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, δεν θα αναλύσω όμως τι σημαίνει ο κάθε δρόμος ζωής ή κάθε αριθμός πεπρωμένου, εντάξει, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
Θα κάνουμε όμως ημερομηνία γέννησης και μοιραία γεγονότα και ποιο είναι το μήνυμά τους και τι θέλουν να σου πούνε. Όταν κάνεις λοιπόν αυτό το κομμάτι, θα διαλέξεις, γιατί θα ρίξω για δρόμο ζωής, για αριθμό πεπρωμένου από 1 έως και 9. Λέγεται δρόμο ζωής ή αριθμός πεπρωμένου. Τώρα, τι θα αναλύσουμε. Θα αναλύσουμε δρόμο, τη διαδρομή της ζωής, ψυχή, θα τα δεις και στο βίντεο να βγαίνουν, στην ανάλυση θα βγαίνουν, θα τα δεις, θα στα γράψω να βγαίνουν για να μην δυσκολεύεσαι, σκοπός και αποστολή. Εντάξει. Και ξεκινάμε λοιπόν. Αμέσως για να μην καθυστερούμε. Ξεκινάμε, αυτά ήθελα να πω, είδες και τη διαδικασία, έχεις και λύσεις, μπορείς να πεις και στο site μου και να δεις και εκεί και άλλες υπηρεσίες και άλλα πράγματα. Έλα στην παρέα μας, κάνουμε ωραίες αναλύσεις, κάνουμε πρωτότυπα, πολύ πρωτότυπα πράγματα. Αυτό έχω να το πω, sorry, πολύ δημιουργικά και πρωτότυπα πράγματα και shorts με βίντεο και με μουσικές και χειρομαντία και αναλύσεις ταρό και αστρολογικά δρόμενα και αριθμοσοφία και αριθμολογία και ταροσυμβολισμούς και ταροϊστορίες, όλα αυτά τα όμορφα, όμορφα πράγματα. Λοιπόν, δρόμο ζωής αριθμός ή αλλιώς αριθμός πεπρωμένου 1. Εσύ δηλαδή που έχεις τον αριθμό 1. Πάμε τώρα. Ένα λεπτό θα μου δώσεις, κόβω και ξεκινάμε αμέσως το ταξίδι μας. Δρόμος, έρωτας. Μεγάλος έρωτας. Η ψυχή σου, 6 ξυφών, ταξιδιάρα ψυχή. Σκοπός. Ο σκοπός είναι η ολοκλήρωση και το γέμισμα γενικότερα συναισθηματικά και οι επιθυμίες σου να υλοποιηθούν. Και η αποστολή στη ζωή, 5 πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν τώρα αμέσως έχουμε, αγαπημένη μου, μια ιστορία. Ο δρόμος σου σε έφερε να ερωτευτείς, να γνωρίσεις τον έρωτα, να γνωρίσεις στο έπακρο, να γνωρίσεις όλη την ερωτική ένταση. Αυτό ήταν στη διαδρομή σου, έτσι, είτε άντρας είτε γυναίκα, εδώ σημαίνει ο έρωτας. Στο δεύτερο κομμάτι είναι η ψυχή. Η ψυχή λοιπόν σε έκανε ταξιδιάρα. Ταξιδιάρα ψυχή που λένε. Υπάρχει ένα τραγούδι λοιπόν. 6 ξυφών σημαίνει μετακίνηση, σημαίνει μια ψυχή η οποία θέλει εμπειρίες, ταξίδια, να μετακινηθεί, να γνωρίσει, να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους. Όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, αλλά γενικά να τους γνωρίσει. Μια ψυχή η οποία είναι ξύφη, μια ψυχή η οποία είναι αεράτη. Μια ψυχή η οποία προχωράει. Μια ψυχή η οποία έχει πολύ δυναμικό μέσα της, αλλά και ηρεμία ψυχής που λένε. Γιατί τα 6 ξυφών, αν παρατηρήσετε, είναι ήρεμες ενέργειες. Ο σκοπός της ζωής έχει βγει το 9 κούπα. Το 9 κούπα είναι από τις πολύ καλές κάρτες. Λέγεται και η κάρτα των ευχών. Ο σκοπός της ζωής είναι η δική σου να είσαι ολοκληρωμένος, ολοκληρωμένη, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, κυρίως όμως συναισθηματικά. Δηλαδή αυτός ο έρωτας ή αυτός ο γάμος ή αυτή η σχέση ή οι σχέσεις γενικότερα να σε γεμίσουν συναισθηματικά. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής σου, να γεμίσεις συναισθηματικά. Κράτα το, είναι πολύ σημαντικό, είναι από τις πιο όμορφες, πιο ευλογημένους σκοπούς της ζωής. Εντάξει. Άρα λοιπόν τα μοιραία γεγονότα εδώ, αν θέλεις, είναι ένας μεγάλος έρωτας. Το επόμενο κομμάτι είναι η αποστολή. Ποια είναι η αποστολή σε αυτή τη ζωή? Η αποστολή σε αυτή τη ζωή είναι όχι στη μιζέρια. Η αποστολή σου λοιπόν, γιατί είναι το 5 πεντάκτηνο. 5 πεντάκτηνο είναι η κάρτα της μιζέριας, η κάρτα και της φτώχειας, η κάρτα της γκρίνιας κτλ. Είναι όχι στη μιζέρια. Εννοείται ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε βιώσει και δύσκολες καταστάσεις και οικονομικές δυσκολίες και δυσκολίες γενικότερα στα οικονομικά, να μην έχετε όσα επιθυμείτε και αυτά. Μην μπαίνετε σε μιζέρια, μην μπαίνετε σε γκρίνια. Είστε ευλογημένοι. Για εσάς λοιπόν, τα μοιραία γεγονότα είναι ο έρωτας. Μην το ξεχνάτε.
Ένας μοιραίος έρωτας ίσως. Εδώ μπορεί να σημαίνει ότι γνώρισα τον έρωτα, τον έζησα στο έπακρο, αλλά δεν είχε καλή κατάληξη. Μπορεί να είναι και αυτό. Όμως δείτε τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής πώς εξελίσσονται και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία θέλουν να σας πούνε αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Εντάξει. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ γλυκό θα έλεγα. Πάμε τώρα δρόμο ζωής 2, έτσι. Είπαμε. Προσθέτουμε τα ψηφία ημερομηνία γέννησης, όλη ημερομηνία γέννησης, ένα προς ένα καταλήγουμε σε έναν μονό αριθμό. Πάμε λοιπόν στον αριθμό 2 εδώ. Τώρα θα ρίξουμε, το επαναλαμβάνω, για δρόμο, αριθμό πεπρωμένο, δρόμο ζωής, ποιος είναι ο δρόμος μας δηλαδή, διαδρομή μας, ψυχής, σκοπός και η αποστολή. Εντάξει, ωραία. Θα σας τα ξαναπώ όμως για να μην τα ξεχάσετε, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Εδώ λοιπόν είναι ο δρόμος ζωής. Ο δρόμος ζωής ξεκινάει με ένα τέσσερα μπαστούνι. Ο δρόμος αυτός είναι χαρούμενος. Μάλλον, σας μπορεί να πείτε, μα τι μας λες τώρα, εγώ δεν είμαι χαρούμενος, χαρούμενη. Σε προτρέπει το τέσσερα μπαστούνι να βρεις τη χαρά. Εντάξει. Μια διαδρομή ζωής με χαρά δηλαδή. Σε όλα αυτά που κάνεις εμπειρίες στη ζωή σου να βρίσκεις τη χαρά. Η ψυχή λοιπόν βγαίνει με έναν βασιλιά κούπα. Η ψυχή ζητά ωριμότητα, σχέσεις, αλλά σοβαρές σχέσεις όμως, και ζητάει επίσης ένστικτο, διέστηση και εδώ πάλι πληρότητα. Η ψυχή να γεμίσει με νερό, που το νερό σημαίνει αγάπη. Η ψυχή αναζητά την αγάπη. Ο σκοπός της ζωής σου, αγαπημένη μου, είναι ένα πέντε ξυφών. Πέντε ξυφών. Τι σημαίνει λοιπόν το πέντε ξυφών? Το πέντε ξυφών σημαίνει πολεμά. Το πέντε ξυφών σημαίνει δίνω τις μάχες μου. Το πέντε ξυφών σημαίνει χρησιμοποιώ τη λογική μου. Ο σκοπός της ζωής σου λοιπόν είναι σε δύσκολες καταστάσεις είναι να μην ανταποδώσεις αλλά να γίνεις εσύ ένας φάρος λογικής και σωστής επικοινωνίας, γιατί το 5 σημαίνει επικοινωνία, αλλά εδώ σημαίνει, επειδή είναι καταξήφι, σημαίνει και παρεξηγήσεις, σημαίνει και δυσκολίες, σημαίνει και πράγματα τα οποία παρεξηγούνται, δυσκολεύουν. Για να το δούμε μετά. Αποστολή. Η αποστολή στη ζωή σου είναι ένα τρία μπαστούνι. Ένα πολύ θετικό, είναι πολύ θετικό, ένα θετικό μήνυμα. Φωτιά, ένταση, πάθος. Η διαδρομή της ζωής σου είναι να βρεις τη χαρά. Η ψυχή σου μιλάει για πληρότητα λοιπόν και για αγάπη. Ο σκοπός της ζωής είναι να χρησιμοποιείς τη λογική και να αποφεύγεις εντάσεις, παρεξηγήσεις, σχόλια, κουτσομπολιά κτλ. Και η αποστολή σου είναι το τρία μπαστούνι, που το τρία μπαστούνι σημαίνει δημιουργικότητα, σημαίνει επίσης έμπνευση, σημαίνει θετική ενέργεια. Άρα να κάνεις τα πράγματα σωστά. Η ελεύθερη βούληση που τα λέγαμε και ο σκοπός και όλα αυτά που βάζουμε σε οδηγεί να πάρεις αποφάσεις οι οποίες είναι σωστά ενεργειακές. Οπότε έχουμε λοιπόν μια διαδρομή η οποία είναι εμπνευσμένη και σου λέει μακριά από τα μαχαίρια. Μακριά από παρεξηγήσεις, μακριά από εντάσεις. Οκ. Okay. Κατευθείαν στο θέμα λοιπόν πάμε. Λοιπόν, ωραία. Ωραίο και αυτό. Στο επόμενο τώρα, στον αριθμό 3. Είπαμε. Βάζουμε λοιπόν ένα προς ένα τη ημερομηνία γέννησης και την προσθέτουμε. Εντάξει. Ένα-ένα τα ψηφία μέχρι να βρούμε έναν μόνο αριθμό. Εδώ είναι ο αριθμός 3 τώρα. Αριθμός 3. Για να δούμε, φίλες και φίλοι. Αν έχεις πάει κατευθείαν και έχεις δει τώρα, βλέπεις αυτή την επιλογή, πήγαινε δες και την αρχή λίγο του βίντεο για να δει, βάλαμε κάποιες βάσεις, έτσι. Πάμε εδώ. Εδώ τώρα, πάμε. Δρόμος ζωής. Η διαδρομή μας στη ζωή. Η δική σου διαδρομή του αριθμού 3. Και έχουμε λοιπόν εξαιρετική κάρτα. Είναι το άρμα. Ο αναβάτης, ο οποίος έχει και επιλογές στη ζωή του, είναι ο πολεμιστής. Άρα στη ζωή εσύ είσαι ο πολεμιστής ή πολεμίστρια. Το επόμενο είναι
Η ψυχή που είναι ο θάνατος. Λοιπόν, θα μου πεις, όχι Παναγιά μου, η ψυχή σου λοιπόν βιώνει ή μάλλον διάφορα στοιχεία. Το ένα είναι ότι η ψυχή σου μπορεί να αντιληφθεί αν κάποιος άνθρωπος θα φύγει από τη ζωή ή αν θα υπάρξει ένα τραγικό γεγονός ή ένα μοιραίο γεγονός. Δεν γίνεται για κακό. Γίνεται, είναι αυτό που λένε, γίνεται κάπως προφητικά σαν προετοιμασία. Ξέρετε, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι απίστευτα πνευματικός. Όλα τα πράγματα συνδέονται. Ο σκοπός τους όμως, αν θέλετε, δεν είναι ούτε ο Θεός είναι κακός, ούτε παίρνει ψυχές, ούτε θερίζει, ούτε κάνει. Είναι διότι ίσως ολοκληρώθηκε, ακούστε τι θα πω, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δεν είστε έτοιμοι, διότι δεν έχετε τις βάσεις, ίσως ολοκληρώθηκε η αποστολή ενός ανθρώπου σε αυτή τη ζωή και έπρεπε, βάζω αυτές τις λέξεις, έπρεπε ίσως να φύγει. Να πάει σε άλλες διαστάσεις. Θα μου πείτε, μα ένα μωρό που γεννιέται και ζει μία ώρα, ναι, αυτό το μωρό θα βιώσει την αγάπη. Έστω και για μία ώρα και μετά πλήρες ίσως αναχωρήσει για άλλα παιδεία. Επίσης πολλές φορές, όχι θα το πω, όμως αυτό που χρειάζεται να κρατήσεις εσύ είναι ότι η ψυχή σου είναι δυνατή και περνάει μέσα από πολλές αλλαγές. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σου πω. Το τρίτο κομμάτι είναι ο σκοπός. Και ο σκοπός στη ζωή είναι να γίνεις δυνατός, δυνατή. Πρόσεξε να δεις πώς εναλλάσσεσαι μέσα από διάφορες κάρτες, πώς από το θάνατο η ψυχή πηγαίνει μετά ο σκοπός, που ο σκοπός στη ζωή τι είναι, είναι η δύναμη. Να βρούμε τη δύναμη και οι άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή να συνεχίσουμε εμείς την αποστολή τους. Όποια και να είναι αυτή. Είναι θέματα ασφαλείας, είναι θέματα να κάνουμε κάποια πράγματα στο αλλαγές, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο κοινωνικό, στο ένα, στην υγεία, να μην ξαναγίνει. Ας πάρουμε αυτό το κομμάτι και μένω εκεί. Ξέρω, χωράει πολύ κουβέντα, αλλά δεν θα το αναλύσω περισσότερο γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτής της ανάλυσης. Η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή είναι η μεγάλη ιέρεια. Αγαπημένο μου, αγαπημένο. Εδώ έχουμε λοιπόν 4 μεγάλες αρκάνες. Πολύ σημαντικά γεγονότα για σένα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο μετά και για να βάλουμε την ιστορία. Το άρμα σημαίνει αρχηγόπουλο. Σημαίνει στη ζωή σου εσύ, δηλαδή η διαδρομή σου θα σε κάνει να παίρνεις αποφάσεις, αλλά να είσαι εκεί πολεμιστής, πολεμίστρια και να αντέχεις και να προχωράς. Ο θάνατος σε μεταμορφώνει και σε αλλάζει και έχεις και τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι αρκετές καταστάσεις. Εντάξει, και σου δίνει δυνατότητες, σου δίνει επίσης και τη διέστηση. Μένω εκεί. Όμως, ο θάνατος σημαίνει και τέλος κάποιων κεφαλαίων. Μπορεί να είναι και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε θέμα σχέσεων κτλ. Τι γίνεται όμως όλα αυτά? Να γίνεις δυνατός, δυνατή. Και η μεγάλη αίρεια έρχεται να καταλάβεις το μυστήριο της ζωής. Η μεγάλη, επίσης εσύ επηρεάζεσαι 3 μέρες μετά από κάθε φάση νέας σελήνης και πανσελήνης. Επηρεάζεσαι. Η ψυχή σου ανοίγει και δέχεσαι να σου το πω έτσι κάποιες διαστάσεις, αντιλαμβάνεσαι κάποιες καταστάσεις. Η μεγάλη αίρεια όμως κρατάει το μεγάλο βιβλίο της ζωής κλειστό. Εσύ όμως με τη διαίσθησή σου, με τη δυναμική σου, με τα ψυχικά σου χαρίσματα μπορείς να αντιληφθείς γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Και δεν είναι τυχαίο, διότι ο αριθμός 3 είναι ένας αριθμός στην αριθμολογία που σημαίνει ενέργεια. Είναι και το τρίπτυχο, έτσι. Είναι και το αριθμός 3 που είναι ιδιαίτερος και ιδιαίτερα πνευματικός αριθμός. Πολύ δυνατό. Ωραία. Κατευθείαν στο θέμα πηγαίνουμε για να μην... να φαίνετε και εσείς τις πληροφορίες που χρειάζεται να πάρετε. Πάμε λοιπόν τώρα στον αριθμό 4. Αριθμός 4, φίλες και φίλοι. Ο αριθμός 4. Είπαμε ο αριθμός πεπρωμένου σας, που είναι η ημερομηνία γέννησης, προσθέτεται όλα τα ψηφία ένα προς ένα μέχρι να βγάλετε ένα μονό αριθμό από το 1 έως και 9. Είπαμε όμως, αν βγάλετε 11, 22, 33, 44, θα το κάνετε πάλι μονό αριθμό, εντάξει. Λοιπόν, οπότε, πάμε να δούμε. Εδώ. Ωραία, πάμε να δούμε τα στοιχεία μας, τι βγαίνει και έχουμε πρώτο πόλο. Έχουμε πρώτο δρόμος ζωής, η διαδρομή σας στη ζωή και είναι το 7 κούπα. Κληρονομικό χάρισμα.
ευλογίες, κάτι έχετε αρπάξει εντός εισαγωγικών μέχρι 7 γενιές πίσω σε θέμα ενός πνευματικού χαρίσματος που έχετε, το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε στη διαδρομή της ζωής σας, τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Μην πέσετε σε παγίδες δηλαδή. Πάνω στην προσπάθειά σας συναισθηματικά να καλυφθείτε, κάπου μπερδευτείτε. Η ψυχή ζητάει τη χαρά. Η ψυχή σας θέλει να είναι χαρούμενη. Με ανθρώπους, με φίλους, με γιορτή, με καλό φαγητό, με ποτό, με έρωτα, με αγάπη. Συγκλονιστικό. Ο σκοπός της ζωής είναι το 6 πεντάκτηνο. Καρμικές ισορροπίες και οικονομικές εξελίξεις, αλλά και καρμικές ισορροπίες, φίλες και φίλοι. Πολύ σημαντικό, και καταλαβαίνετε, επειδή έχετε και εδώ πέρα αυτό το χάρισμα, καταλαβαίνετε τους καρμικούς νόμους, μάλλον καταλαβαίνετε ότι αν κάνεις το κακό, θα σου γυρίσει πίσω. Μπούμερα. Και συγκλονιστικό αυτό. Η αποστολή σας είναι ο ήλιος. Οι αλήθειες, οι επιτυχίες, η διαδρομή η οποία κάνει εσάς χαρούμενους, φέρνει ζέστη, ζεστασιά δηλαδή, σχέσεις, οικογένεια, επιτυχίες στα επαγγελματικά, συνεργασίες. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με το 7 κούπα. Ο δρόμος λοιπόν, η διαδρομή σας, θα έχει αρκετές εμπειρίες περίεργες και συναντήσεις με περίεργους ανθρώπους. Μπορεί τυχόν και ανθρώπους οι οποίοι ευαγγελίζονται και λένε ότι εγώ είμαι medium, είμαι εκείνο, είμαι μάγος, είμαι μάγισσα, αυτό λύνω, κάνω, δεν. Προσέξτε το απλά, αυτό δηλαδή θέλει μια προσοχή, μην πέσετε στην παγίδα ή επίσης και στο επαγγελματικό τομέα και στο ερωτικό τομέα, είναι ερωτικό τομέα, συγγνώμη, πως σας τάζουν λαγούς με πεταχύλια και τελικά είναι καπνός. Όμως η ψυχή σας διψάει για χαρά, διψάει για πραγματικά γεμίζει, ολοκληρώνεται μέσα από το κομμάτι της χαράς και της επαφής με άλλους ανθρώπους. Όμορφες καταστάσεις, να δημιουργείτε όμορφες καταστάσεις. Ο σκοπός της ζωής σας είναι να προσέχετε και να κρατάτε ισορροπίες, καρμικές ισορροπίες, έξι πεντάκτυνο. Σημαίνει και επαγγελματικές εξελίξεις, κυρίως στο επαγγελματικό τομέα, συνεργασίες, άνθρωποι από το επαγγελματικό περιβάλλον κυρίως, εκεί κρατήστε ισορροπίες. Να το θυμάστε αυτό. Γιατί εδώ είναι 6 και σημαίνει και καρμικό, σημαίνει okay, δίνω, προσπαθώ, βοηθάω, θα σας γυρίσει πίσω με θετικό τρόπο. Και τέλος, η αποστολή σας είναι η ολοκλήρωση, να λάμπετε, να βοηθάτε τους ανθρώπους με τη λάμψη σας, αλλά προσέξτε, όχι τη λάμψη της αλαζονίας, αλλά με τη λάμψη της θετικότητας, της εσωτερικής δύναμης, του εγώ είμαι εδώ και θα σε βοηθήσω και πραγματικά να το εννοείς. Εξαιρετικό, έτσι, εξαιρετικό, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε. Όσο απλά, τόσο κατευθείαν στο θέμα, χωρίς πολλά-πολλά. Εντάξει, βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, θα σας πω την αλήθεια, σε κάποιες άλλες αναλύσεις, σε άλλα βίντεο, λέω και περισσότερα πράγματα, αλλά εδώ τώρα νιώθω ότι πρέπει να είμαστε κατευθείαν πάνω στο θέμα. Αριθμός 5. 5 λοιπόν. Αριθμός 5. Και ξεκινάμε. Είπαμε έτσι, προσθέτουμε όλα τα ψηφία ένα προς ένα ημέρα γέννησης. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα γεγονότα. Διαδρομή, δρόμος ζωής, η δύναμη. Το επόμενο που έχει βγει είναι η ψυχή. Πάλι ένα οχτάρι που είναι το 8 μπαστούνι. Εδώ η διαδρομή είναι να ανακαλύψεις τη δύναμή σου, ότι είσαι ένα δυνατό πλάσμα. Η ψυχή σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να βάλεις το 8 μπαστούνι από τις θετικές κάρτες, σημαίνει σκοπό, σημαίνει στόχο, σημαίνει μετακίνηση, σημαίνει επίσης θετικότητα, να ζεις θετικά δηλαδή. Ο σκοπός είναι το 9 ξυφών, είναι μάλιστα το 9 ξυφών εδώ, ο σκοπός της ζωής είναι θα γευτείς πολλές στεναχώριες. Θυμάσαι αυτό που είχε πει και ο Ιησούς, απελθέ από εμού το ποτήριον τούτο, γιατί και αυτός είχε ένα σχέδιο ζωής και το ήξερε πολύ καλά, απλά ζήτησε αν θέλεις από το Θεό, το σύμπαν, την ενέργεια, δεν ξέρω τι, αν μπορεί να το αποφύγει. Πολλές φορές όμως εμείς οι άνθρωποι
Για κάποιους από εμάς μπορεί να περάσουν μέσα από διάφορες καταστάσεις τις οποίες πρέπει να τις περάσουμε. Δεν τις θέλουμε, αλλά πρέπει να τις περάσουμε. Εδώ το 9 ξυφών δείχνει την προδοσία, δείχνει τις δυσκολίες, δείχνει τις στεναχώριες, δείχνει τις αγωνίες, τα άγχη, πολλά δύσκολα πράγματα. Αλλά ο σκοπός όμως εδώ δεν είναι να τα περάσεις αυτά για να μένεις εκεί, είναι να το ξεπεράσεις, γιατί είναι 9. Και το 9 σημαίνει ξεπερνάω. Το 9 σημαίνει ξεπερνάω τον κύκλο μου και γυρνάω πάλι και κάνω μία νέα αρχή στη ζωή μου. Και η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, και πόσο συγκλονιστικό και όμορφο είναι, μετά από αυτή τη δύσκολη κάρτα, είναι να γίνεις υπότης. Αμαζόνα. Δηλαδή, πώς θα γίνεις δυνατή, αν δεν περάσεις μέσα από δυσκολίες? Αυτό λένε, αν θέλεις, και όλες οι φιλοσοφίες που υπάρχουν, ψάξε Ανατολή, Δύση, Αρχαία Ελλάδα κτλ. Μέσα από το μοιραία γεγονότα, μέσα από τις δυσκολίες, έρχονται όμως για να δυναμώσουμε. Και όταν λέει εδώ δύναμη, δεν εννοεί τη δύναμη, δεν εννοεί τη δύναμη την εσωτερική, του δε μασάω, που μπορώ να προχωρήσω μπροστά, έτσι. Η ψυχή σου ζητάει πράγματα ενεργειακά εδώ, δηλαδή σκοπό, κίνηση, δύναμη, να έχει δύναμη, να έχει ενέργεια, να έχει αλλαγές, προχώρημα. Αφήνω πίσω τις στεναχώριες και γίνομαι υπότης αμαζόνα πεντάκλινο, που σημαίνει πάω μπροστά με το δικό μου ρυθμό. Ίσως χρειάζομαι και χρόνο για κάποια πράγματα να οριμάσουν, γιατί εδώ σημαίνει και χρόνος, αλλά θα πετύχω το σκοπό μου. Να πετύχω το σκοπό μου. Ποιος είναι, τι σκοπό πετυχαίνει ένας υπότης πεντάκτηνο, αλήθεια. Τι μπορεί να πετυχαίνει ένας υπότης πεντάκτηνο? Είναι το οικονομικό, μπορεί να είναι αυτό. Κυρίως είναι το πρακτικό. Η ζωή μου, ο σκοπός μου, η ζωή μου, να έχει αυτά που κάνω, να έχουν ένα πρακτικό πράγμα, μια πρακτικότητα, μια ωφέλεια, κάτι ωφέλιμο πρακτικά. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στον αριθμό 6. Ο αριθμός 6 λοιπόν. Εδώ. Αυτές τις περίεργες κάρτες. Πάμε εδώ. Που έχουν και διαφορετικό, ακούγεται, έχουν και διαφορετικό ήχο όταν τα ανακατεύω. Λοιπόν, έτσι. Ωραία. Κάρτες που φωνάζουν λοιπόν. Το 6 λοιπόν έρχεται πολύ φωνακλάδικο. Με πολύ φωνή. Όχι μόνο έρχεται με φωνή. Έρχεται και με πολύ ένταση. Έρχεται και με πολλά στοιχεία. Πολυπράγμων, ποικίλων. Έχει περάσει βέβαια και από πολλές εντάσεις. Έχει περάσει από πάρα πολλές δοκιμασίες και ο αριθμός 6. Και πάμε εδώ. Ωραία λοιπόν. Δρόμος λοιπόν, η διαδρομή στη ζωή. Πού είναι? Φοβερό. Αυτή η κάρτα ταρό, λοιπόν, αυτό το deck, έχει μια κάρτα με ένα ερωτηματικό, θα το δείτε, που δείχνει τους μικρούς ελέφαντες. Θέλω να δείτε λοιπόν έναν μεγάλο ελέφαντα και έναν μικρό ελέφαντα. Και φυσικά εδώ δείχνει τη σύνδεση και την ευλογία, αν θέλετε, από το σύμπαν, ίσως του αρσενικού και του θηλυκού. Ο αριθμός 6 ούτως ή άλλως είναι ένας αριθμός φροντίδας, ένας αριθμός υγείας, ένας αριθμός οικογένειας, ένας αριθμός ευθύνης. Εσείς λοιπόν του αριθμού 6, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η διαδρομή στη ζωή σας θα σας οδηγήσει στο να κάνετε οικογένεια, να φροντίσετε οικογένεια. Με κάποιο τρόπο θα σας μπλέξει με κάτι το οποίο έχει να κάνει με φροντίδα. Πολλές φορές η ζωή δρά με μυστήριους τρόπους, αλλά είναι μια κάρτα η οποία είναι συγκλονιστική και πανέμορφη. Η διαδρομή σας έχει πολύ αγάπη. Η διαδρομή σας έχει πολύ φροντίδα. Και το να φροντίσει έναν άνθρωπο είναι έναν άλλο, δηλαδή να τον φροντίζεις, να τον βοηθάς, να τον κατευθύνεις, να τον στηρίζεις, να τον ακούς, είναι ό,τι πιο ευλογημένο υπάρχει. Λοιπόν, η ψυχή λοιπόν, τι έχει η ψυχή να σου πει? Και είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, και ο βασιλιάς πεντάκτηνο έρχεται να σου δώσει. Η ψυχή σου έχει σοφία, πολύ μεγάλη σοφία,
πρακτικότητα, σταθερότητα. Σημαίνει επίσης και επιτυχία ίσως και στα επαγγελματικά ή, επίσης, ή αλλιώς να το πω, έχεις πολλές δυνατότητες, γιατί είναι η ψυχή σου εδώ και η ψυχή έχει αντοχή εδώ, να πετύχεις τα επαγγελματικά σου και ας περνάς δύσκολα. Και η ψυχή σου επίσης σημαίνει ότι, ότι έχει ανάγκη, και επειδή είναι υγιή, έχει ανάγκη και από χρόνο. Δηλαδή θέλεις και ένα χρόνο. Δεν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος, να το πω κατά κάποιο τρόπο, σαν γεγονός είσαι μπαμ μπαμ, πάμε και ορμάμε. Θέλει λίγο, η ψυχή το λέει αυτό, θέλει λίγο χρόνο, έτσι, μια σταθερότητα. Ο σκοπός λοιπόν είναι ένα δύο μπαστούνι. Το δύο μπαστούνι, αγαπημένοι μου, είναι οι δίδυμες φλόγες. Εδώ οι δίδυμες φλόγες σημαίνει και πάθος, ο σκοπός της ζωής σου είναι το πάθος, είναι ο έρωτας, είναι η ερωτική επαφή, είναι τα σχέδια, τα καινούρια που κάνουμε, είναι πού θέλω να πάω, τι θέλει η ψυχή μου, τι θέλω εγώ μέσα μου, τι είναι αυτό που μου δίνει δύναμη για να προχωρήσω. Το δύο μας πεντάκτημα σημαίνει και συνεργασίες, σημαίνει επαφή με ανθρώπους, σημαίνει επίσης καλή συνεργασία, σημαίνει και δίδυμες φλόγες ή αδελφές ψυχές. Ο σκοπός σου λοιπόν είναι να βιώσεις και να ζήσεις παντρεμένος, παντρεμένη, να κάνεις οικογένεια, να είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη, να είσαι με έναν άνθρωπο. Είναι μοιραίο. Είναι μοιραίο λοιπόν, ας το πούμε έτσι. Η αποστολή λοιπόν στη ζωή είναι ένας άλλος βασίλειας. Εδώ λοιπόν έχουμε πολύ δυνατές ενέργειες και κυρίως αν παρατηρήσετε, έχουμε λοιπόν και δύο βασιλιάδες, αρσενική ενέργεια. Η αποστολή σου είναι μέσα από ωριμότητα, μέσα από σοβαρότητα, μέσα από διέστηση, μέσα από καλοσύνη, μέσα από μια όριμη στάση γενικότερα, που σημαίνει ότι okay, βάζω και όριο, γιατί αυτοί εδώ οι βασιλιάδες βάζουν και ένα όριο, που σημαίνει ότι, όπα, μισό λεπτό, μέχρι εκεί. Προχωράς τη ζωή και κρύβεις μέσα σου και θα συναντήσεις καταστάσεις συγκίνησης. Είναι ωραία η συγκίνηση. Για κάποιους ανθρώπους δεν είναι άσχημο. Δεν είναι κακό το να συγκινήσει. Δεν είναι κακό το να, λέω, βλέπεις μια ταινία και στο κινηματογράφο ή στην τηλεόραση και συγκινήσει. Ή κάνει μια πράξη, λέω τώρα, το παιδί σου, ο σύζυγός σου, η σύζυγός σου, ο φίλος σου, η φίλη σου, το κορίτσι σου, το αγόρι σου. Κάνει μια πράξη και σε συγκινεί. Η ζωή σου μπορεί να έχει συγκινήσεις λοιπόν, η αποστολή σου είναι ότι θα περνάς μέσα από συγκινήσεις, μέσα από ένα μείγμα εμπειριών όπου θα σου δίνουν μια ομορφιά, μια αγάπη, μια κατάσταση, αλλά όμως και με το βασιλιά εδώ πέρα σημαίνει ότι προχωράω στη ζωή με σοφία και δύναμη, με διέστηση, ξέρω που θα πάω, ξέρω που μπορώ να οδηγηθώ. Και τα μοιραία γεγονότα για σένα είναι οι αδελφές ψυχές. Και οι αδελφές ψυχές, οι δίδυμες φλόγες, μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, ο κολλητός σου, η κολλητή σου, το κορίτσι σου, η γυναίκα σου, μπορεί να είναι η οικογένειά σου. Θα ζήσεις όμως καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αγάπη. Εντάξει, συγκλονιστικό. Πάρα πολύ όμορφο. Και αγαπουλιάρικο. Ωραία. Είπαμε λοιπόν τον αριθμό 6. Πάμε τώρα στον αριθμό 7. Και ο αριθμός 7, όντως όλος τυχαίος, πέφτει στις πυθαγόρειες κάρτες. Είναι ειδικές κάρτες. Αυτές του Πυθαγόρα λοιπόν έχουν φτιαχτεί για ειδικό σκοπό. Πάμε. Και ο αριθμός 7 λοιπόν πέφτει σε αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Προσθέτεις, το ξαναλέω, την ημερομηνία γέννησής σου ένα προς ένα και έχουν πολλά πράγματα να μας πούνε εδώ πέρα, πολύ σημαντικά πράγματα, δεν κρατιούνται δηλαδή, και έχουν να σου πούνε πολύ πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε. Η διαδρομή στη ζωή σου, ποια είναι η διαδρομή. Η διαδρομή λοιπόν είναι ένα 4 μπαστούνι. Πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να τη δεις, είναι αλχημική. Ένα 4 μπαστούνι. Η χαρά. Η χαρά, η ενέργεια και αυτά που σου δίνουν εσένα ενέργεια και σε γεμίζουν με χαρά. Η διαδρομή σου πρέπει να είναι χαρούμενη.
Η ψυχή λοιπόν αυτό το οποίο θέλει είναι ένα έξι κούπα. Η ψυχή σου λοιπόν ελκύει καρμικές καταστάσεις. Ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για να σε γεμίσουν συναισθηματικά. Ο σκοπός στη ζωή είναι ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες. Ο σκοπός είναι στα επαγγελματικά σου, στα πρακτικά σου να προχωρήσεις, να πετύχεις. Σημαίνει επίσης εκπαίδευση, σημαίνει υψηλού επίπεδου γνώσης με κάποιο τρόπο. Και ο ακόλουθος πεντάκτηνο μας οθεί σε και χαρούμενα νέα γενικά. Η αποστολή σου είναι λοιπόν να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, ένα περιβάλλον γνώσεως, μετάδοσης γνώσεων, ένα περιβάλλον, μάλλον ένα σκοπό όπου να μεταδώσεις γνώσεις, να πάρεις γνώσεις και να προσφέρεις και κάτι πρακτικό στην κοινωνία γενικά. Με έχει πιάσει μια μικρή αλλεργία, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι η εποχή της γύρης τώρα και η αποστολή σου είναι ένα 8 ξυφών. 8 ξυφών. Το 8 ξυφών, η αποστολή σου είναι να μην αισθάνεσαι φυλακισμένος, φυλακισμένη. Να μην αισθάνεσαι στη ζωή ότι έχεις πέσει σε παγίδα. Γιατί είναι η παγίδα του μυαλού εδώ και όχι η πραγματική παγίδα. Εδώ αυτό που σου λέει η ιστορία αυτή εδώ πέρα, όπως εξελίσσεται, όπως τη βλέπεις μέσα από αυτές τις κάρτες, η διαδρομή σου είναι να βρεις τη χαρά στη ζωή, να γεμίζεις συναισθηματικά, να προσφέρεις και να μάθεις και να εκπαιδευτείς, να πάρεις γνώσεις και να μεταδώσεις γνώσεις και να μην πιστέψεις στιγμή ότι είσαι φυλακισμένος, φυλακισμένη. Φυλακισμένος, φυλακισμένη σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, στη ζωή γενικά, ότι δεν μπορείς να ελιχθείς, ότι δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Θα πολεμήσεις. Τα ξύφη μιλάνε για πόλεμο. Μιλάνε δηλαδή, πόλεμο εννοώ, δηλαδή εσύ θα πρέπει να πολεμήσεις τη ζωή, έτσι. Σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μπορεί να σου συμβούν και να πρέπει να βγεις από εγκλωβισμό και από αυτά που νομίζεις ότι σε περιορίζουν και σε εγκλωβίζουν. Εντάξει. Συγκλονιστικό. Τα μοιραία σου γεγονότα εδώ λοιπόν δείχνουν απεγκλωβισμό, χαρά, μετάδοση γνώση. Μπορεί να τα έχεις βιώσει, μπορεί να τα έχεις ζήσει. Πολλοί από εσάς μπορεί να τα έχετε βιώσει και ζήσει αυτά που σας λέω. Σίγουρα κάποια έχετε βιώσει και ζήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εξαρτάται βέβαια από τον καθένα. Πάμε τώρα στο επόμενο. Αριθμός 8. Αριθμός 8. Αριθμός 8, φίλες και φίλοι. Ο αριθμός 8, είπαμε, δηλαδή, προσθέτουμε ημερομηνία γέννησης ένα προς ένα για να βγει μονός αριθμός. Διαδρομή στη ζωή μας, ο θάνατος. Έχεις βιώσει δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η ψυχή σου είναι το 4 σπαθί, 4 ξυφών. Ναι, ως 8 θα αντιμετωπίσεις πολύ στριμωγμένες και μοιραίες καταστάσεις, στις οποίες όμως ο σκοπός σου είναι να γίνεις ένας ακόλουθος σπαθί, που σημαίνει μαθαίνω και προχωράω και παίρνω δύναμη και η αποστολή στη ζωή σου είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, να μην πιστεύεις στη ζωή ότι αδικείσαι αυτά που σου συμβαίνουν. Ο θάνατος είναι και κυριολεκτικός. Άνθρωποι κοντινοί σου που μπορεί να έχουν φύγει. Επίσης καταστάσεις που βιώνεις και ολοκληρώνονται. Ξέρεις κάτι, όταν λέμε κάποιες καταστάσεις, μην πηγαίνει, εντάξει, είπαμε, μπορεί να είναι και κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν τη ζωή, μπορεί να είναι το τέλος μιας σχέσης, το τέλος μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Σημαίνει ότι είσαι εμπιστευός σε έναν άνθρωπο, ήταν το δεξί σου χέρι, λέω τώρα, και φεύγει, παραιτείται, πάει αλλού. Είναι το τέλος ενός κεφαλαίου. Ο θάνατος συμβολικά βρίσκεται στη ζωή μας. Τελειώνουν καλός ή κακός κεφάλαια από τη ζωή μας και τα συναντάμε όλοι μας. Αυτή όμως η διαδρομή εδώ είναι έντονη για σένα. Η ψυχή σου μετά, εδώ έχουμε και σκορπιό κιόλας, η ψυχή σου μετά, εγώ εδώ τι έχουμε.
Εδώ έχουμε έναν ερμηνευτικό ζυγό. Το 4 ξυφών δεν είναι από τις πολύ καλές κάρτες, γιατί το 4 ξυφών έχει μια αρνητική χρειά. Το 4 ξυφών, η ψυχή σου λοιπόν σου λέει ότι πρέπει να χτίσεις πάνω στη λογική. Γεγονότα λοιπόν τα οποία έχουν να κάνουν με περίεργες σχέσεις, με δύσκολες σχέσεις, με σχέσεις που μπαίνουν σε ανισορροπία. Κατά κάποιο τρόπο, πρόσεξε να δεις. Εδώ έχουμε το 13 που γίνεται 4 και εδώ έχουμε πάλι το 4. Ακόλουθος ξυφών σημαίνει μαθαίνω. Να ξέρεις ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι να μαθαίνεις μέσα από αυτές τις εμπειρίες που σου έρχονται. Μαθαίνουμε. Ένα σχολείο είναι εδώ. Ναι, αυτή η διάσταση εδώ είναι ένα σχολείο και μαθαίνουμε. Ναι, πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, μα καλά, μπορούμε να μάθουμε μέσα από θετικές καταστάσεις. Μαθαίνουμε και μέσα από θετικές, αλλά θα μάθουμε μέσα από την τριβή. Μέσα από τη δυσκολία. Έτσι θα γίνουμε καλοί. Και η αποστολή στη ζωή σου είναι να είσαι δίκαιος και δίκαιη. Να ξέρεις ότι αυτό που συμβαίνει και γίνεται, γίνεται για κάποιο λόγο, είναι εσύ για να εκτιμήσεις την κατάσταση. Και έχουμε πάλι ζύγο εδώ. Να εκτιμήσεις τις σχέσεις, την κατάσταση, τι αξίζει, τι δεν αξίζει, που μπορείς να πας, που δεν μπορείς να πας. Σε τι χρειάζεται να πολεμείς, γιατί ακολούθως σπαθί είναι και έτοιμο πόλεμη. Είναι μια κάρτα που σημαίνει ότι είμαι και έτοιμο πόλεμος, έτοιμο πόλεμη. Εδώ όμως, αγαπημένη μου, και επίσης εδώ πρόσεξε να δεις και το άλλο το συγκλονιστικό που γίνεται, είναι ότι αν κάνω 4 και 4 μου κάνει 8, είναι το νούμερο το οποίο εξετάζουμε εδώ, και επίσης υπάρχει και άλλο οχτάρι. Γιατί σε κάποιες ταρό το οχτάρι, μάλλον η δικαιοσύνη, σε άλλες ταρό είναι στο 11, στον αριθμό 11, σε άλλες ταρό είναι στον αριθμό 8. Και εδώ σε αυτή την κάρτα που πλέξαμε στον αριθμό 8. Το 8 λοιπόν έχει να κάνει με τη δύναμή μας. Η δύναμή σου. Και να μην νομίζεις ότι αδικείσαι. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μοιραία σου γεγονότα που έρχονται στη διαδρομή σου και έρχονται για να σε κάνουν δυνατό. Και επίσης να προσέξεις εδώ, διότι δικαιοσύνη σημαίνει και καρμικό, και καρμικότητα, άρα δηλαδή να καταλάβεις ότι υπάρχουν κανόνες. Το 4 σημαίνει και κανόνες. Το 4 σημαίνει και πλαίσιο. Καρμικοί κανόνες, νομικοί κανόνες, κοινωνικοί κανόνες, άγραφοι νόμοι κτλ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, σου λέει εδώ. Εντάξει, το μαζεύουμε. Αλλά έχει δύναμη. Αυτό δηλαδή το ρίξ εδώ, το αριθμό του όντως είχε πάρα πολύ δύναμη. Και πάμε τώρα στο τελευταίο αριθμό, τον αριθμό 9. Αριθμός 9, φίλες και φίλοι. Ο αριθμός 9, είπαμε, προσθέτουμε όλα τα ψηφία του της ημερομηνίας γέννησης ένα προς ένα και φτάνουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα, έναν μονό αριθμό. Ο αριθμός 9 έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση και ιδιότητα. Περιλαμβάνει το 9 όλες τις εμπειρίες των προηγούμενων 8 αριθμών. Και του 1 και του 2. Δηλαδή και να ξεκινήσω και συνεργασίες και ενέργεια και μαζί και πώς το λένε και ευθύνες και το ένα και το άλλο. Πάμε όμως εδώ να δούμε τώρα. Η διαδρομή σου. Ποια είναι η διαδρομή σου εσένα, 9. Η διαδρομή σου είναι ένα 9. 9 λοιπόν. 9 μπαστούνι. 9 μπαστούνι είναι ο πολεμιστής. Δες το. Στη ζωή σου, στη διαδρομή σου, θα πολεμήσεις. Και όντως το 9 μπορεί να γίνει και ένας αριθμός του πολέμου. Θα πολεμήσεις. Είναι ο μαχητής. Είναι αυτός ο οποίος, κοίτα, έχει τραυματιστεί, έχει κουραστεί, πληγωμένος αυτά και όμως είναι όρθιος. Είναι όρθιος. Όρθια όρθιος. Η ψυχή λοιπόν. Η ψυχή είναι το 3, το 3 πεντάκτινο. Η ψυχή εδώ λέει με έναν πολύ ιδιαίτερο και ευλογημένο τρόπο ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ, έχει πολλές ιδιότητες που σου δίνουν αξία. Οι ιδιότητες είναι μυαλό, ψυχή, πνεύμα, δηλαδή σε κάνουν έξυπνο, έξυπνη, με πείσμα, έχεις ικανότητες. Όχι ότι και οι υπόλοιποι αριθμοί που κάναμε δεν έχουν ικανότητες, αλλά βγαίνει εδώ πέρα στο κομμάτι της ψυχής εσένα, αυτό το κάνουμε, έτσι. Και οι άλλοι άνθρωποι σε βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό.
Ο σκοπός της ζωής είναι μια πανέμορφη κάρτα και είναι ο ακόλουθος σκούπα. Ο ακόλουθος σκούπα, λοιπόν, θέλω να τη δεις αυτήν την κάρτα, είναι περίεργη, ιδιαίτερη, έχει μια καθαρότητα, ας το πούμε έτσι. Ο ακόλουθος σκούπα σημαίνει τη διέστηση, σημαίνει σχέσεις, σημαίνει μαθαίνω, σημαίνει επίσης, ναι, κάτι είδα ένα σχηματάκι εδώ, τέλος. Σημαίνει επίσης ο ακόλουθος σκούπα ότι βλέπω τον κόσμο και προχωράω σαν σκοπό, με σκοπό να τους δω όλους τους ανθρώπους ως καρδιά. Εντάξει. Στα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζεις ή και βλέπεις, είναι ότι τους βλέπω όλους ότι έχουν μία καρδιά και άλλοτε, okay, έχουν τη δική τους μορφή, τη δική τους κατάσταση, τη δική τους ιδιοσυγκρασία και τους αποδέχομαι έτσι όπως είναι. Αυτό είναι το μήνυμα. Η διαδρομή, λοιπόν, μάλιστα, λοιπόν, η αποστολή σου έχει βγει η σκιά. Σε αυτή την ταρό εδώ είναι η σκιά και είναι ο αριθμός 15. Σε άλλες αποτυπώσεις είναι ο διάβολος. Ο αριθμός όμως 15 εδώ, η σκιά θέλει να πει ότι στη ζωή μας και εσύ θα βιώσεις καταστάσεις που κρύβουν σκιές, που κρύβονται πράγματα, δύσκολες καταστάσεις, περίεργες καταστάσεις από ανθρώπους, μην γίνεις όμως εσύ σκιά. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Όχι επειδή, αν θέλεις, οι άλλοι άνθρωποι το κάνουν και λένε «Α, για να επιβιώσω πρέπει να γίνω έτσι». Εσύ θα πρέπει να ακολουθήσεις μία άλλη διαφορετική διαδρομή στο φως. Πρόσεξε επίσης, γιατί εδώ είναι και η κάρτα της πλάνης. Η σκιά σημαίνει πλάνη, δηλαδή βλέπουμε σκιά και φοβόμαστε. Είμαστε στο σκοτάδι και φοβόμαστε. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά δεν υπάρχει φως. Άρα φέρε το φως στη ζωή σου. Θα παλέψεις, έχεις πολύ μεγάλες δυνατότητες και αξία. Εδώ σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, οριμάζω από τις καταστάσεις και βλέπω διαισθητικά κιόλα το τι γίνεται και μαθαίνω και θα συνεχίσω να μαθαίνω σε αυτή τη ζωή σου. Στη ζωή σου ο σκοπός είναι να μαθαίνεις και να βιώνεις και να εμπειριώνεσαι συνέχεια και συνέχεια. Αλλά η αποστολή σου είναι να φέρεις φως εκεί που υπάρχει σκιά, εκεί που υπάρχει σκοτάδι. Μην γίνεις κι εσύ ένα με το σκοτάδι. Οτιδήποτε και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα, έτσι, γιατί είπαμε ο αριθμός 9 είναι και του πολεμιστή και του πολεμάω. Οπότε η διαδρομή εδώ πέρα και τα μοιραία γεγονότα έχουν να κάνουν ελκύεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίοι μπορεί αντίστοιχα να θέλουν οι ίδιοι να σε βάλουν να πολεμήσεις και να πέσεις στο σκοτάδι ή στη σκιά ή στην εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν η αποστολή σου είναι να φέρεις πολύ φως, αγάπη, η ψυχή σου να βοηθήσει και να ελκύει ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίοι θα σε βλέπουν ως έναν άνθρωπο άξιο και δυνατή που μπορεί να προσφέρει και θα συνεχίσει μέσα από εμπειρίες στη ζωή να πολεμάει, να προσφέρει, να δίνει, να κάνει. Θα πεις, μα καλά, θα πολεμάω μια ζωή. Εξαρτάται. Γιατί έχουμε και πολεμική, αλλά έχουμε και ηρεμία. Μην το ξεχνάς αυτό. Επίσης, εδώ σημαίνει και κάτι άλλο. Έχεις, όντως ως αριθμός 9, αλλά και αυτό εδώ πέρα δεν μας κάνει τον αριθμό 6, και ο αριθμός 6 είναι το 9 και ανάποδα. Εδώ σημαίνει, λοιπόν, αυτή η κάρτα, ψυχική αντοχή. Πολύ μεγάλη, ισχυρή, ψυχική αντοχή. Άρα, στη ζωή σου, σε οποιοδήποτε μοιραίο γεγονός έχει γίνει, χρειάζεται να επικαλεστείς την ψυχική σου αντοχή. Αυτή είναι και η αποστολή σου στη ζωή. Να χρησιμοποιήσεις τα δικά σου αποθέματα ψυχικής αντοχής όταν ίσως το χρειάζονται και οι άλλοι. Για να πάρουν από σένα και δύναμη. Το θέμα είναι τώρα, σου άρεσε? Σου έδωσε έμπνευση? Έχεις περάσει τέτοιες καταστάσεις? Πόσο κοντά έχω πέσει σε αυτά τα οποία κάναμε αυτή τη στιγμή? Γράψε μου από κάτω. Εγώ απαντάω ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.